Καλούμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών και τον καινούριο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βενιζέλο. Ευχαριστούμε. Και έχετε τα διαφορετικά κανάλια, καταλαβαίνω, το κανάλι 1 στα ελληνικά, Channel 1 in Greek, κανάλι 2 αγγλικά, Channel 2 in English, κανάλι 15 in ρωσικά, Channel 15 in Russian. Κύριε Βενιζέλο, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Πρώτε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλωσορίζω με πολύ μεγάλη χαρά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Βουλή των Ελλήνων, εκ μέρους του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης και των κομμάτων που συγκροτούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι εκλέγεστε και υπηρετείτε στα νομοθετικά σώματα των χωρών σας συνιστά υψίστη τιμή και αναγνώριση για εσάς προσωπικά αλλά και για την Ελλάδα ως χώρα της καταγωγής σας. Υπηρετείτε προφανώς, και έτσι πρέπει, τις χώρες σας και τους πολίτες που σας τιμούν με την ψήφο τους. Αλλά χαιρόμαστε, συγκινούμαστε, γιατί διατηρείτε την ελληνικότητά σας και τους ζωντανούς δεσμούς σας με την Ελλάδα. Είστε τα πλέον επίλεκτα μέλη της ομογένειάς μας. Τα μέλη που έχουν δημοκρατική αποδοχή και νομιμοποίηση. Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μεταφέρετε στην ομογένεια της χώρας σας μήνυμα ενότητας του ελληνισμού, αναγνώρισης της δραστηριότητας και των επιτυχιών του απόδημου ελληνισμού και κυρίως μήνυμα αγάπης. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Ευάγγελος Μημαράκης, αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδουμε στον απόδημο ελληνισμό και στην συνταγματική αλλά πρωτίστως εθνική και ηθική υποχρέωση που έχει η μητέρα πατρίδα να ενδιαφέρεται με κάθε τρόπο προκειμένου να καλλιεργήσει τους δεσμούς της με τον απόδημο ελληνισμό. Ο απόδημος ελληνισμός αλλάζει τις διαστάσεις της χώρας μας, γιατί ο οικουμενικός ελληνισμός είναι μια πραγματική διεθνής δύναμη. Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανώς ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού, γιατί εσείς, οι εκλεγμένοι στα κοινοβούλια των χωρών σας, Έλληνες στην καταγωγή πολιτική, συγκροτείτε ένα δίκτυο με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη επιρροής. Στην πραγματικότητα, η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μορφή κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Και φυσικά εσείς είστε η ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στα κοινοβούλια σας και την Βουλή των Ελλήνων. Βεβαίως, ως βουλευτές των χωρών σας, έχετε την υποχρέωση να προωθείτε και να εφαρμόζετε την εξωτερική πολιτική της χώρας σας. Από την άλλη μεριά, είστε απολύτως ενήμεροι για τα ανοιχτά εθνικά θέματά μας, για τα μεγάλα μέτωπα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γνωρίζετε πολύ καλά τις θέσεις μας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις θέσεις μας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για το Κυπριακό, για την κατάσταση στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο. Γνωρίζετε τις θέσεις μας για το ευρωπαϊκό πρόβλημα, για την ευρωπαϊκή κρίση και την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι προφανές για μένα και είμαι βέβαιος ότι μοιραζόμαστε την ίδια εκτίμηση πως δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στην υποχρέωση που έχετε να προωθείτε την εξωτερική πολιτική της χώρας σας και ταυτόχρονα να είστε κήρυκες των ελληνικών θέσεων για τα διάφορα ανοιχτά θέματα που απασχολούν τον ελληνισμό. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση γιατί η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πολιτική αρχών. Βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις σχέσεις καλής γειτονίας, την διαρκή επιδίωξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως, τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα βιώνει μια ανοιχτή πολύπλευρη κρίση και ο ελληνικός λαός
υποβάλλεται σε πάρα πολύ σκληρές θυσίες. Με δεδομένο βεβαίως το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης που έχει κατακτήσει μια χώρα όπως η Ελλάδα, μέλος εδώ και δεκαετίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της ζώνης του ευρώ, η Ελλάδα διέρχεται μια πολλαπλή κρίση. Δημοσιονομική, χρηματοοικονομική, αναπτυξιακή. Κρίση σε πολύ μεγάλο βαθμό θεσμική, πολιτική, κοινωνική. Αυτή η κρίση, όπως ξέρετε, δεν είναι κρίση μόνο ελληνική. Είναι κρίση πανευρωπαϊκή. Έχει αγγίξει τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Και κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες, όχι απλά και μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να μεταβάλουμε τους συσχετισμούς, τις νοοτροπίες, τις αντιλήψεις, να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή, δίνοντας μια απάντηση αισιόδοξη και χειροπιαστή στον ελληνικό λαό και σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, που βεβαίως δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο την ύφεση, την υψηλή ανεργία, κυρίως την υψηλή ανεργία των νέων, θέλουν να τους δώσουμε ξανά το δικαίωμα στην ελπίδα και την προοπτική. Είμαστε ευγνώμονες για τα μηνύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης του ελληνισμού της Διασποράς προς τον ελληνικό λαό. Εκτιμούμε αφάνταστα κάθε χειρονομία. Θέλω όμως να σας διευκρινίσω ότι η κρίση που βιώνουμε δεν αντιμετωπίζεται ως ζήτημα φιλανθρωπικού χαρακτήρα μέσα από τα δίκτυα αλληλεγγύης του ελληνισμού. Γιατί είναι ένα βαθύτατο πρόβλημα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω αναπτυξιακού, αλλά και επικοινωνιακού. Γιατί η Ελλάδα είναι πάρα πολύ συχνά θύμα στερεοτύπων αρνητικών που έχουν επιβληθεί στην διεθνή συζήτηση. Άρα το πρόβλημά μας πρέπει να αντιμετωπιστεί στον πυρήνα του. Μέσα από τις επενδύσεις, μέσα από τις μεταρρυθμίσεις, μέσα από την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, μέσα από την ενθάρρυνση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα και κυρίως μέσα από την αποκατάσταση της αλήθειας για το ποια είναι η Ελλάδα, ποιοι είναι οι Έλληνες. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να επαναθεμελιώσουμε το κύρος της Ελλάδας, το κύρος της ελληνικής οικονομίας σε τελική ανάλυση, το κύρος του ελληνισμού. Η κρίση στην Ελλάδα δυστυχώς τώρα πλέον συνοδεύεται και από την ανοιχτή οξία κρίση στην Κύπρο, στον άλλο μεγάλο κρατικό πυλώνα του ελληνισμού. Παρά την οικονομική κρίση στην Κύπρο, το μεγάλο θέμα εκεί εξακολουθεί να είναι το πολιτικό ζήτημα, δηλαδή η συνεχιζόμενη προσβολή του διεθνούς δικαίου. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι η δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο συνάδελφος κ. Σάκης Γεροντόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχετε μαζί του πολλές και χρήσιμες επαφές. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην αναθεώρηση του οργανωτικού πλαισίου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την αυτοοργάνωση, την αυτοχρηματοδότηση και να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα όλων των ομογενών μας να είναι μέλη του Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού. Η κρίση αναδεικνύει περισσότερο από τίποτα άλλο την σημασία της εθνικής ενότητας και της πολιτικής σταθερότητας. Πριν από λίγες μέρες, η αναδιάταξη των δυνάμεων της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας και η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να συνεχίσουμε το έργο μας έως το τέλος της τετραετίας αυτής έστειλε ένα μήνυμα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών. Και είμαι βέβαιος πως το μήνυμα αυτό έχει προσληφθεί σωστά και από την διεθνή κοινή γνώμη. Γιατί η κυβέρνησή μας, η χώρα δηλαδή, έχει μια πολύ καθαρή εθνική στρατηγική μέσα στην Ευρώπη. Προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και διεκδικούμε την αποκατάσταση της θεσμικής μας ισοτιμίας μέσα στην Ευρώπη και μέσα στη ζώνη του ευρώ.
Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια αναγκαζόμαστε να κάνουμε δύσκολες επιλογές. Δεν υπήρχε ποτέ ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, αυτό έχει αποδειχθεί. Ήταν φενάχη, ψευδαίσθηση η ύπαρξη ενός σχεδίου Β. Οι συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη, όπως σας είπα και προηγουμένως, πρέπει να αναμορφωθούν. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερο γήπεδο για μας από το ευρωπαϊκό. Και αυτό, αναφέρομαι τώρα στους συναδέλφους που έχουν έρθει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφορά και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, αφορά αυτό που λέγεται δυτική οικονομία στο σύνολό της. Έπρεπε να αποφύγουμε το χειρότερο, αποφύγαμε το χειρότερο, τώρα διερχόμαστε την φάση της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως ο επόμενος στόχος είναι η αποκατάσταση των θυσιών, η ανάκτηση της ανταγωνιστικής θέσης που αξίζει στην Ελλάδα και τον ελληνισμό. Με αυτές τις σκέψεις και κυρίως με αυτές τις προσδοκίες σας υποδέχομαι και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης. Απευθύνομαι σε συναδέλφους κοινοβουλευτικούς που έχουν πλήρη συνείδηση της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας και του ευαίσθητου τρόπου με τον οποίο αντιδρούν σε όλες τις χώρες, σε όλες τις κοινωνίες οι πολίτες. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο φορτίο σηκώνει αυτή τη στιγμή η Βουλή των Ελλήνων και η ελληνική κυβέρνηση. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για όλη σας τη συμπαράσταση. Χαίρομαι γιατί είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας.